I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σε ακόμα μια εκπομπή Full Court Cast και το 48ο επεισόδιο των podcast που κάνουμε μέσω της Ομοσπονδίας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Είναι σήμερα ένα μέρος δεύτερο, καθώς όπως βλέπετε ο Λουίς ο Σαγαλής είναι μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε αυτό που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί, στο πρώτο μέρος, το οποίο για κάποιους λόγους σερβερ κυρίως δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε και να πούμε αυτά που θέλαμε. Έτσι καλέσαμε σήμερα τον coach, τον Λουί τον Σαγαλή, για το δεύτερο μέρος και να πούμε και πολλά περισσότερα πράγματα. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα, Αντώνη μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εντάξει, είπαμε αρκετά πράγματα την προηγούμενη φορά όσον αφορά την καριέρα σου και το πώς ξεκίνησες, πώς ασχολήθηκες με την καλαθόσφαιρα, με την προπονητική. Αυτό το δεύτερο μέρος θα το αφιερώσουμε κυρίως στο αναπτυξιακό. Να πούμε έτσι διάφορα πράγματα, διάφορα θέματα που έχεις και εσύ στο μυαλό σου, τα βλέπουμε και εμείς απ' έξω. Έτσι θεωρώ ότι είσαι από τους πιο κατάλληλους για να κάνουμε αυτή την κουβέντα και θα ξεκινήσουμε από το σήμερα, καθώς σήμερα οι ομάδες όλες του αναπτυξιακού βρίσκονται στον πάγο. Δεν γίνονται προπονήσεις, δεν γίνονται αγώνες φυσικά. Τα παιδιά είναι στο σπίτι. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Συμφωνώ, Αντώνη. Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα με τον κορονοϊό, δυστυχώς αυτοί που ταλαιπωρούνται περισσότερο είναι οι αθλητές και πόσο μάλλον τα μικρά παιδιά. Από την πρώτη φάση που περάσαμε το lockdown και μετά το καλοκαίρι άνοιξε λίγο η κατάσταση, μπορέσαμε να προπονηθούμε. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια με τα παιδιά να επανέλθουν όσο ήταν δυνατό σε αγωνιστικά επίπεδα και μέσω της προετοιμασίας το καλοκαίρι. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα μέσα σε ένα μήνα και κάτι. Ξαναβρεθήκαμε στα ίδια. Κάθε εβδομάδα βρίσκεται ένα κρούσμα σε μια ομάδα. Δεν παίζαμε αγώνες. Καθόμασταν 14 μέρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες. Όχι τόσο για μας, αλλά για αυτούς. Και θεωρώ ότι αυτό που έγινε αυτά, γιατί μιλάμε για δύο αγωνιστικές σεζόν ουσιαστικά και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα ανοίξουμε ξανά, δεν ξέρουμε αν θα παίξουν αγώνες. Είμαστε στην αβεβαιότητα, όπως όλοι φυσικά, δεν φταίει κάποιος. Πρέπει όμως να με κάποιους τρόπους, είτε και με ακόμα και με online, κάποια προγράμματα να ακολουθήσουν οι μικροί, ώστε να παραμείνουν όσο το δυνατόν μπορούν σε καλή κατάσταση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάποιες ασκήσεις φυσικής κατάστασης, με κάποιο ήδη τρεξίματος. Αν κάποια παιδιά έχουν και μπασκέτα στο σπίτι, ακόμα καλύτερα. Πρέπει να προσπαθήσουν πολύ περισσότερο τώρα τα παιδιά. Αν μπορούν να πάνε σε κάποιο γήπεδο μόνοι τους να ασχοληθούν με το μπάσκετ, καλό θα κάνει, κακό όχι. Άρα, εναπόκειται σε αυτούς περισσότερο σε αυτή τη φάση να μείνουν σε κάποια καλά επίπεδα. Θέλω να μου πεις εσύ από τη δικιά σου την πλευρά το πόσο δύσκολο ήταν η επαναφορά μετά το πρώτο στάδιο, μετά την πρώτη καραντίνα του κορονοϊού.
τα παιδιά να ξαναμπούν σε ρυθμό προπονήσεων και να φτάσουν στο επίπεδο που ήταν πριν. Το λέω αυτό χωρίς να έχω εικόνα, αν και έχω δει αρκετά παιχνίδια του αναπτυξιακού, αλλά χωρίς να έχω εικόνα από πέρσι σε ποιο επίπεδο βρισκόντουσαν τα παιδιά. Αλλά το λέω επειδή βλέπω τις ομάδες, τις επαγγελματικές ομάδες της πρώτης κατηγορίας, στην ΟΠΑΠ Basket League, να θέλουν ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα ώσπου να φτάσουν οι ομάδες πάλι στο επίπεδο το επιθυμητό των προπονητών. Δηλαδή είδαμε τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, οι οποίοι τα παιχνίδια τελειώνουν κοντά στους 60-66 πόντους, πολύ χαμηλά, με πολλή αστοχία, με όχι σωστά τρεξίματα, και αυτό σιγά σιγά βελτιώθηκε μέσα από τις προπονήσεις. Σε ένα παιδί αυτό τι αντίκτυπο έχει, πώς λειτουργεί? Ναι, αυτό ήταν, ήταν πρωτοφανές και για μας, Αντώνη. Δεν είναι κάτι που περιμέναμε και εννοείται ότι και εμείς προσπαθήσαμε μέσα από όλο αυτό να βρούμε τρόπους να επαναφέρουμε τα παιδιά. Το καλό, σε εισαγωγικά καλό, ήταν ότι μας δόθηκε ευκαιρία το καλοκαίρι να δουλέψουμε. Και μέσα από αυτή τη δουλειά που βγάλαμε στη μεταβατική περίοδο και στην περίοδο προετοιμασίας, καταφέραμε, νομίζω, να βρούμε σιγά-σιγά το ρυθμό μας. Αλλά φυσικά όχι στα επίπεδα που ήταν άλλες σεζόν. Τώρα, αντιλαμβάνεσαι όμως ότι μόλις ξεκίνησε ξανά η επόμενη φάση, η δεύτερη φάση της πανδημίας και ουσιαστικά πήγαμε πάλι πίσω 3 μήνες. Αυτό που είπα και πριν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει τα παιδιά να προσπαθήσουν περισσότερο σε αυτή τη φάση, να μείνουν σε κάποια επιθυμητά επίπεδα αν μπορούν και όσο το δυνατόν μπορούν. Δηλαδή, και αυτό που λες με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις όταν ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα, έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν πάρα πολύ κακές τα πρώτα παιχνίδια, πολύ χαμηλά σκορ. Εντάξει, αυτό ίσως είναι και θέμα επίπεδου, δεν είναι τόσο πολύ από την πανδημία. Και αυτό πρέπει να δούμε στην πορεία. Εντάξει, τώρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το θέμα. Και για τα παιδιά αυτά, ειδικά που ουσιαστικά χάνουν 2 σεζόν αγωνιστικά, που θα μπορούσαν να αναδείξουν το ταλέντο τους, να βελτιωθούν αγωνιστικά και ατομικά και αγωνιστικά, για να βγάλουν ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Θα δούμε στην πορεία. Είμαστε στο αβέβαιο. Ωραία. Και μιας και ανέφερες και τα διαδικτυακά, το ασκησιολόγιο που μπορεί πλέον ο καθένας να βρει ένα μεγάλο εύρος ασκήσεων, θεωρώ πως πρέπει να προσέξουν λίγο τα παιδιά στο τι ακριβώς ακολουθούν και καλό θα ήταν να έρχονται σε συνεννόηση με τον προπονητή πριν ακολουθήσουν κάποιες ασκήσεις. Ναι, εννοείται. Ειδικά σε θέματα φυσικής κατάστασης, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία με τον προπονητή, γιατί εκεί ίσως να γίνουν κάποιες ζημιές. Όχι τόσο πολύ όμως στα υπόλοιπα κομμάτια, δηλαδή τώρα βρει κάποιος ένα σκησιολόγιο τρίπλας ή τεχνικής στο σούτ κτλ. Δεν νομίζω ότι θα τους κάνει κακό. Φυσικά εννοείται πρέπει να είναι από κάποιον που είναι ειδικός, όχι από κάποιον που απλώς βάζει ένα βίντεο και δείχνει κάποιες ασκήσεις. Εννοείται το ασκησιολόγιο είναι σημαντικό να το ακολουθούν και αυτό πιστεύω και εγώ, ότι πρέπει σε συνεννόηση με τον προπονητή της εκάστοτε ομάδας να μπορούν να βγάλουν ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα για να μπορέσουν να μείνουν, αυτό που είπαμε, σε κάποιο καλό επίπεδο. Έστω τεχνικά. Ψυχολογικά τα παιδιά πώς μπορούν να στηριχτούν σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια περίπτωση? Γιατί εντάξει, το ζήσαμε την πρώτη φορά. Θεωρώ ότι από αυτή την πρώτη φορά πήρατε εσείς δηλαδή κάποιες εμπειρίες. Πώς τις εφαρμόζετε τώρα? Εντάξει, κοίτα να δεις, Αντώνη, είναι για όλους δύσκολο και για μας είναι δύσκολο να προσεγγίζουμε πλέον τα παιδιά
και να τους εξηγήσουμε ότι πρέπει ουσιαστικά από μόνοι τους, σε συνεννόηση βέβαια μαζί μας, να βρουν τα αποθέματα τα ψυχικά για να μείνουν στο χώρο, γιατί κάποια παιδιά είναι τόσο πολύ δυσανασχετημένα με αυτή την κατάσταση που δεν ξέρω, πιθανόν να σκέφτονται να το σταματήσουν κιόλας. Αλλά θεωρώ ότι αυτοί που το αγαπάνε πραγματικά δεν θα το αφήσουν. Εμείς τους βοηθάμε. Εγώ τουλάχιστον προσπαθώ μέσα από κουβέντα που κάνω μαζί τους να τους κρατήσω λίγο ενεργούς, να μπορέσουν να καταλάβουν ότι αυτό το περνάει όλος ο κόσμος. Και ειδικά στην προηγούμενη φάση, γιατί εντάξει, εμείς είμαστε στη Λευκοσία, η Λεμεσός και η Πάφος είχαν κλείσει πολύ νωρίτερα από εμάς. Τους έλεγα ότι για αυτούς είναι μια ευκαιρία να βελτιώσουν κάποια πράγματα ατομικά, γιατί το αγωνιστικό κομμάτι είναι ένα και η ατομική βελτίωση είναι άλλο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αυτή η φάση μπορεί να τους κάνει και καλό. Σε εισαγωγικά καλό, γιατί αν καταλάβουμε ότι και βρούμε τα δύνατα σημεία του καθενός, μπορούμε να τον βοηθήσουμε να τα βελτιώσει και στην επόμενη φάση που θα με το καλό ανοίξουν οι προπονήσεις και έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, να μπουν πιο έτοιμοι. Δηλαδή το βλέπω και σαν ευκαιρία για κάποια παιδιά και μιλώντας και με άλλους φίλους προπονητές, νομίζω ότι αν τους καθοδηγήσουμε σωστά σε αυτή τη φάση, μπορούν να κερδίσουν πράγματα με αυτό. Γιατί εντάξει, ουσιαστικά το να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα σε αυτή την κατηγορία, αν το βλέπουμε ομαδικά, είναι σίγουρα ένα κίνητρο για τα παιδιά. Αλλά θεωρώ ότι για να τους βοηθήσουμε να παίξουν στο πιο ψηλό επίπεδο, πρέπει να τους βοηθήσουμε πρώτα να βελτιώσουν κάποια ατομικά προβλήματα που έχουν όσον αφορά τον μπάσκετ. Και όχι μόνο για τον μπάσκετ, και θέματα ψυχολογίας και το mentality τους να αλλάξει. Άρα, ας το δουν και τα παιδιά σαν ευκαιρία να δουλέψουν περισσότερο και νομίζω ίσως να βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Μπαίνεις σε ένα ωραίο θέμα που το συζητάω κατά καιρούς με διάφορους προπονητές έτσι κατηδίαν. Έχεις θίξει το θέμα της τεχνικής σε σχέση με το, της ατομικής τεχνικής δηλαδή, σε σχέση με το αγωνιστικό. Είναι, θεωρείς, από ποια ηλικία και μετά, μάλλον ανάποδα, μέχρι ποια ηλικία πρέπει οι προπονητές να δίνουν περισσότερη βάση στο ατομικό, στην ανάπτυξη του ατομικού χαρακτηριστικού και πότε πρέπει να ξεκινάει μετά το πιο αγωνιστικό κομμάτι? Θεωρώ ότι μέχρι την ηλικία των... Καταρχήν δεν σταματάει ποτέ η βελτίωση της τεχνικής. Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι ακόμα και οι επαγγελματίες παίχτες φτασμένοι μπορούν και πρέπει να δουλεύουν τεχνικά κομμάτια του παιχνιδιού. Τώρα, όσον αφορά τις μικρές ηλικίες, σίγουρα μέχρι τα τουλάχιστον 16, θεωρώ ότι 16-18 πρέπει να δουλεύουν οι ομάδες καθημερινά μέσα στην προπόνηση, να υπάρχει ένα 30-40% της προπόνησης τεχνική. Γιατί θεωρώ ότι είναι το α και το ω. Και τώρα, τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια, ακούμε συνέχεια αυτό το νέο μοντέλο που αναπτύσσεται του αθλητή καλαθοσφαιριστή, που τουλάχιστον για τα δικά μας δεδομένα δεν το βρίσκω και δεν είναι και τόσο σύμφωνο. Δηλαδή, έχουμε κάποια σωματικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορούμε σαν λαός να τα βελτιώσουμε ιδιαίτερα. Άρα το να λέμε ότι αυτός πρέπει να γίνουμε όλοι πολύ γρήγοροι, να πηδάμε πολύ ψηλά και αυτά και όλα τα συνεπακόλουθα, νομίζω ότι χάνουμε λίγο το νόημα και δίνουμε έμφαση σε άλλα πράγματα, ενώ πιστεύω ότι αν δώσουμε περισσότερη έμφαση όπως παλιά στην τεχνική, στα βασικά πράγματα του μπάσκετ, νομίζω ότι για μας τουλάχιστον θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Βλέπουμε πάρα πολύ, ακόμα και στην πρώτη κατηγορία, Αντώνη, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά ας μείνουμε στην Κύπρο. Έχουμε έλλειψη βασικών στοιχείων στον μπάσκετ. Οι παίκτες μας έχουν πάρα πολλές ελλείψεις.
Και αυτό ίσως να φταίμε και εμείς οι προπονητές. Μπορεί να φταίνουν και οι διαιτητές που δεν αφιερώναν όσο χρόνο θα έπρεπε να αφιερώσουν σε αυτά τα κομμάτια του παιχνίδιου. Και εμείς σαν λαός πρέπει να βρούμε τελικά τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι, και δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Κύπρος, αλλά και η Ελλάδα. Δηλαδή, ενώ ακολουθούμε το μοντέλο της Ελλάδας, και εγώ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε, εννοείται ότι πρέπει να δουλέψουμε τα φυσικά μας προσόντα, να τα βελτιώσουμε τέλος πάντων, αλλά αυτό θα γίνει ως ένα σημείο, ως ένα βαθμό. Δεν μπορούμε να φτάσουμε την Αμερική ή την Ισπανία. Άρα, επανερχόμαστε στα βασικά. Αν τα κάνουμε σωστά τα βασικά, τότε μπορούμε να ανταγωνιστούμε άλλες ομάδες διαφορετικού μοντέλου μπάσκετ. Το λέω αυτό, πιστεύω, γιατί σε αρκετά παιχνίδια που βρέθηκα φέτος και φέτος κατάφερα και παρακολούθησα πολύ περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά παιχνίδια του αναπτυξιακού, βρέθηκα σε παιχνίδια που είδα ομάδες. Δεν θέλω να κατονομάσω έτσι για να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι ένα γεγονός που ισχύει. Είδα ομάδες να προσπαθούν να εφαρμόσουν συστήματα με pick and roll, με διάφορες αλλαγές, τα οποία όμως όταν πήγαινε η ομάδα να τα εφαρμόσει, δεν μπορούσαν τα παιδιά να πασάρουν ή βγαίναν στο ελεύθερο σουτ και δεν ξέραν πώς να σουτάρουν ή δεν ήξερε πώς να κάνει το screen. Δηλαδή αυτό που λες για τα βασικά, νομίζω ότι είναι το α και το ω. Η επιστροφή στα βασικά του μπάσκετ θα δώσει άλλη όθηση στα παιδιά. Αυτό πιστεύω 100%, Αντώνη. Αυτό πιστεύω 100%. Και τουλάχιστον εγώ στις ομάδες που δουλεύω και δούλεψα, αυτό προσπαθώ να κάνω σε κάθε προπόνηση, να μάθουν τα παιδιά τα βασικά. Και όταν λέω βασικά, μιλάω ακόμα και για τεχνική τρεξίματος, ακόμα και για πολύ, πολύ βασικά πράγματα, σταματήματα, δηλαδή πράγματα τα οποία από όσα βλέπω, πολύ λίγοι προπονητές τα εφαρμόζουν, τουλάχιστον από όσο ξέρω. Και εντάξει, αυτό το πράγμα είναι αυτό που λες. Βγαίνει πολύ άσχημο μετά προς τα έξω, μέσα από τους αγώνες, και είναι πολύ κακό να το βλέπει κάποιος. Δηλαδή η εικόνα αυτή είναι κακή. Άρα εμείς πρώτα πρέπει να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι σαν προπονητές, να το αποδείξουμε τα παιδιά, και πιστεύω ότι τα παιδιά δεν είναι σφουγγάρια. Ακολουθούν. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει το ταλέντο. Αλλά ακόμα και αυτοί που δεν είναι ιδιαίτερα ταλέντα, αν τους βάλουμε σε κάποια βασική προπόνηση και ακολουθούμε ένα μοντέλο, θα φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν. Αυτό που λες με το ταλέντο, εγώ έχω μια μικρή διαφωνία με ποια άποψη. Το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Εγώ θεωρώ ότι ένας ταλαντούχος παίκτης, αν θα δουλέψει, εννοείται ότι θα γίνει από τους καλύτερους, τουλάχιστον στην Κύπρο. Υπάρχουν όμως ταλέντα που δεν δουλεύουν. Υπάρχουν τα παίκτες που νομίζουν ότι επειδή μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι, εντάξει, εγώ μπορώ και μέχρι εκεί. Αυτές τις περιπτώσεις, ένα παιδί που μπορεί να θεωρηθεί και ατάλαντο, χωρίς το ταλέντο, εάν δουλέψει, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το ξεπεράσει έναν ταλαντούχο ο οποίος δεν δουλεύει. Οπότε θέλει σίγουρα πολλή δουλειά πρώτα απ' όλα, σε όποια θεωρείται κάποιος ταλέντο είτε όχι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να δουλεύει για να φτάσει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Και θα κάνω και μια παρένθεση και για να παντρέψω τις δύο κουβέντες που κάνουμε τώρα, τα δύο θέματα που ανοίξαμε. Θα πω ένα όνομα, Βασίλης Σπανούλης. Τον ξέρουν όλοι. Ο Σπανούλης είναι πλέον στα 38-39 χρονών, πόσο είναι. Και όμως πάει κάθε μέρα στο Ειρήνης και Φιλίας, μετά την προπόνηση ή το πρωί, πριν την προπόνηση, μετά, και κάνει σουτ. Ο Σπανούλης, έτσι, που είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα. Και πάει για να βελτιώσει την ατομική του προσπάθεια. Συνεχίζει να δουλεύει. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα παράδειγματα που μπορεί να δοθεί στα νέα παιδιά.
Συμφωνώ απόλυτα. Και επαυξάνω. Δηλαδή, αυτό το ταλέντο δεν αρκεί για να παίξει κάποιο μπάσκετ. Είναι αυτό που είπες. Είναι καθημερινή σκληρή δουλειά, γυμναστήριο, έξτρα ώρες στο γήπεδο και όχι απαραίτητα σε κλειστό γήπεδο. Γιατί και αυτό έχει παρεξηγηθεί. Δηλαδή, τα παιδιά πλέον θέλουν παρκέ και ξέρω εγώ άλλα πράγματα για να πάνε να κάνουν, ξέρω εγώ, 100 σούτ. Ενώ μπορεί να βγουν στη γειτονιά, ακόμα και στο δημοτικό που είναι πιο χαμηλά τα καλάθια, τουλάχιστον θα φτιάξουν την τεχνική του. Αλλά είναι αυτό. Πρέπει εμείς να καθοδηγήσουμε λίγο τα παιδιά, να τους εξηγήσουμε όλα αυτά για να μπορέσουν να καλουποθούν και να αποκτήσουν μια νοοτροπία. Γιατί είναι θέμα νοοτροπίας η προπόνηση. Άμα ο άλλος έρχεται στο γήπεδο απλώς αυτή την 1,5-2 ώρες καθημερινά, και δεν είναι καθημερινά, γιατί με τα ιδιαίτερα και τις υποχρεώσεις που έχουν τα παιδιά σήμερα, μακάρι να έρχονται στο γήπεδο 4 φορές, άντε 5. Άρα κάποιοι 3. Άρα αν δεν αφιερώσουν ήδη επιπρόσθετο χρόνο για να βελτιωθούν, δύσκολα θα φτάσουν να παίξουν στο πιο ψηλό επίπεδο. Του καθενός στο πιο ψηλό επίπεδο. Γιατί θυμάμαι εγώ, ας πούμε, θυμάμαι, Αντώνη, τη δεκαετία του 90, ας πούμε, που ήμασταν εμείς εφηβοί, και δεν θέλω, δεν το λέω γιατί ήμουν και εγώ αυτή τη γενιά, αλλά εγώ θυμάμαι να έπαιζα μπάσκετ στη γειτονιά. Θυμάμαι να έπαιζα μπάσκετ στα ανοιχτά του Αχιλλέα, στα δημοτικά, φτιάχναμε μπασκέτες μόνοι μας στους δρόμους. Άρα αυτό το πράγμα τώρα λείπει, δεν υπάρχει. Και είναι κάτι που στην Ελλάδα ακόμα το έχουν. Δηλαδή η διαφορά πιστεύω είναι αυτή. Γιατί πιο παλιά, δεν θα σου πω ότι είχαμε φτάσει στο επίπεδο της Ελλάδας μπασκετικά, αλλά είχαμε την ίδια όρεξη, την ίδια θέληση να βγούμε, να παίξουμε. Ενώ αυτό τώρα έχει εξαλειφθεί στην Κύπρο. Τώρα, λόγω του ότι είμαι στον Κεραυνό, ας πούμε, και βλέπω το ανοιχτό του Κεραυνού εκεί έξω, που είναι, θεωρώ, από τα λίγα γήπεδα που έμειναν ανοιχτά να παίζει ο κόσμος μπάσκετ, και βλέπω ανθρώπους 50-60 χρόνων και δεν βλέπω παιδιά. Είναι απίστευτο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Είναι η νοοτροπία που σου είχα πει πριν. Δηλαδή, πρέπει και εμείς, σαν προπονητές, να δώσουμε ερεθίσματα, πρέπει να επιμένουμε σε κάποια πράγματα, για να βγουν τα παιδιά από μόνα τους πλέον να ασχοληθούν με το μπάσκετ περισσότερο. Είναι πραγματικά, πρέπει να, με κάποιο τρόπο να το περάσουμε στα παιδιά αυτό, να το καταλάβουν τα παιδιά ότι εντάξει, πρέπει να αφιερώσουν περισσότερες ώρες στο μπάσκετ. Εμείς, όπως λες και εσύ, εγώ θυμάμαι στη γενιά μου, στην Κόρινθο που μεγάλωσα, ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερο μου ο Σταύρος ο Δανίλ, ένας παίκτης που έχει περάσει από μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, και τον θυμάμαι ότι ήταν ξημεροβραδιαζόταν στο γήπεδο. Ό,τι ώρα και να πήγαινες πάνω στο γήπεδο της Κορίνθου, θα βλέπεις το Σάββατο τον Δανίλ εκεί να παίζει. Όχι προπόνηση, να παίζει 3-on-3, να παίζει μονό, ένας εναντίον ενός. Αν δεν είχε κανέναν άλλο, να τρέχει και να σουτάρει μόνος του. Εκεί, για να το καταφέρει αυτό, να φτάσει δηλαδή να γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες που έβγαλε η Κορινθία, για να μην το κάνω και πολύ μεγάλο θέμα, είναι αυτό, ότι δούλεψε. Και αυτό δυστυχώς τα παιδιά σήμερα δεν το αντιλαμβάνονται. Εντάξει, οι λόγοι είναι πολλοί, τους ξέρουμε. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλοί πειρασμοί που δεν τους είχαμε τότε. Και το καταλαβαίνουμε κι εμείς από την πλευρά τους, δηλαδή. Αυτοί οι πειρασμοί, το να κάτσουν σπίτι, να παίξουν λίγο στο PlayStation, να παίξουν λίγο στον υπολογιστή τους, στο tablet τους, είναι μια μεγάλη μάστιγα που έχει χτυπήσει τον αθλητισμό, και πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να λύθει αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, είναι μεγάλη, μεγάλη ιστορία, μεγάλη κουβέντα, Αντώνη, αυτή. Θεωρώ ότι πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, η οικογένεια. Πρέπει, θεωρώ εγώ τουλάχιστον, χωρίς, δεν έχω παιδιά και δεν ξέρω πώς θα ήμουν αν είχα παιδιά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει κάποιο μέτρο σε αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω, αυτό σου είπα, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει. Θεωρώ, συμφωνώ μαζί σου, είναι μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα αυτό, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι
δεν είναι αποτρεπτικό κάποιο παιδί να είναι και στο PlayStation αλλά και στο γήπεδο. Δηλαδή, αν κάποιος πραγματικά το αγαπάει αυτό, πρέπει να αφιερώσει ώρες και ας παίξει και το PlayStation. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι απαγορευτικό. Ας έρθουμε λίγο στα της Κυπριακής καλαθόσφαιρας. Είδαμε μια εκπομπή της προάλλης με τον καλεσμένο Λίνο τον Γαβριλή στην εκπομπή του Basket Book. Σε είδα εκεί και ενεργό για να στη συζήτηση έβαλες κάποιες προτάσεις αυτά και θέλω να τις συζητήσουμε. Πες μου πώς φαντάζεσαι εσύ ότι πρέπει να γίνει η ανάπτυξη της καλαθόσφαιρας στην Κύπρο. Και αυτό, Αντώνη μου, μεγάλη συζήτηση. Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσω από κάπου. Από ό,τι ξέρω, η Ομοσπονδία, από όσο άκουσα και από τον φίλο μου τον Λίνο, έχει ξεκινήσει, έχει κάνει μια επιτροπή, η οποία από αυτή η επιτροπή θα επιληφθεί και θα οργανώσει το αναπτυξιακό πρόγραμμα που θέλουμε να εφαρμόζουμε στην Κύπρο. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει να επανέλθουμε σε κάποια μοντέλα πιο παλιά. Δηλαδή, το ότι πλέον στις ομάδες, όπως και να το κάνουμε, αν έχεις 4-5 παιδιά που είναι πολύ πιο ψηλό το επίπεδό τους από τους υπόλοιπους και σε κάθε προπόνηση πρέπει να ανταγωνίζονται με ένα-δύο παιδιά και τον εαυτό τους για να γίνουν καλύτεροι, θεωρώ ότι αυτό θα τους βοηθήσει σε ένα σημείο. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπους όλα αυτά τα παιδιά που είναι, ας το πούμε, οι επίλεκτοι της κάθε ηλικίας, να τους μαζεύουμε έστω 3-4 φορές το χρόνο σε κάποια camp, σε κάποια κλιμάκια όπως τα είχαμε παλιά. Και όταν λέω παλιά, μιλάω και πριν 20 χρόνια, όχι μόνο πριν 5-6 χρόνια. Ούτως ώστε τουλάχιστον να καταφέρουμε να... Όχι ότι δεν τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε μια χαρά. Ξέρουμε ποιοι είναι, ποιοι ξεχωρίζουν, τους γνωρίζουμε, όλοι τους γνωρίζουν. Άρα το να τους φέρουμε όμως κοντά, να αναπτύξουμε ακόμα και αυτή τη φιλική σχέση που μπορεί να αναπτύξει ένα παιδί μέσα από το ομαδικό, δηλαδή το ομαδικό άθλημα. Άμα είσαι... Ξέρω εγώ, σε μια εβδομάδα με ένα γκρουπ παιδιών που θα προπονείστε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ξέρεις, αναπτύσσονται και άλλα πράγματα εκτός από το μπάσκετ. Και πλέον μπαίνεις σε μια διαφορετική δομή. Νομίζω η δομή αυτή πρέπει να έχει, αν αποφασίσουμε ότι πρέπει να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να παίζουμε πρώτα απ' όλα. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τι και ποιο μοντέλο. Υπάρχουν δεκάδες μοντέλα. Πρέπει να δούμε ποιο αρμόζει πρώτα στα σωματομετρικά μας στοιχεία, να δούμε πώς μπορούμε να παντρέψουμε κάποια μοντέλα και αν καταλήξουμε κάπου και εφαρμόσουμε όλοι κάτι, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Τώρα, το ότι εφαρμόζει ο καθένας ό,τι θέλει, θεωρώ ότι δεν έχει ουσία και δεν μπορούμε να βελτιώσουμε το προϊόν. Άρα, αν όλοι όμως ακολουθήσουμε κάτι συγκεκριμένο, μπορεί και κακό να είναι, θα βγει κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα δεν έχουμε αποτέλεσμα. Μπορεί να μην είναι σωστό αυτό που θα ακολουθήσουμε, αλλά θα το κάνουν όλοι. Άρα, ας αποφασίζουμε. Θέλουμε να παίζουμε ζώνες. Ωραία, θα παίζουμε ζώνες. Θα παίζουν όλοι οι ζώνοι όμως. Αντίθετο σε 100%. Αλλά θέλουμε. Τι θέλουμε να παίξουμε. Άρα πρέπει να θεωρώ εγώ ότι πρέπει να βγούμε να πιέζουμε. Είμαστε κοντός λαός, πρέπει να βγούμε να πιέζουμε. Το ότι μαθαίνουμε τα παιδιά, Αντώνη μου, από τις ηλικίες των 16, γιατί 16 μπαίνει η ζώνη στα αναπτυξιακά, τουλάχιστον στην Κύπρο. Άμα μαθαίνουμε τα παιδιά από 16 χρονών να είναι ανενεργά, δηλαδή να μπαίνουν στον αγώνα και να βλέπεις μια ομάδα μπουλούκι μέσα στο τρίποντο να παίζει οποιοδήποτε σύστημα ζώνης, αυτό το παιδί δεν μαθαίνει να παίξει, δεν μαθαίνει σωστά την άμυνα, δυνατή, αδύνατη παιδιά, η πλευρά είναι όλα αυτά που μαθαίνουμε στα παιδιά αρχικά για να μπορούν να παίξουν μπάσκετ. Να μαρκάρω την μπάλα, να μαρκάρω παίχτη χωρίς μπάλα, strong side, weak side,
δυνατή, αδύνατη. Άρα μαθαίνουμε τα παιδιά να είναι lazy, να είναι να είναι τεμπέληδες. Τους μαθαίνουμε να είναι τεμπέληδες με αυτόν τον τρόπο. Άρα θεωρώ ότι αν βάλουμε τουλάχιστον τα σωστά, το σωστό μοντέλο και αποφασίσουμε το αυτό ακολουθούμε, θα βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να πιέζουμε, πρέπει να βάλουμε τα παιδιά στην προπόνηση να είναι κάθε προπόνηση όσο το δυνατόν να δίνουν όλα 100%, γιατί είναι η εικόνα μετά στο παιχνίδι. Και βλέπεις και στην Κύπρο ομάδες αναπτυξιακών, βλέπεις αμέσως στο παιχνίδι τους ότι έχει συνέχεια μια... τουλάχιστον κρατά συνέχεια ένα ψηλό επίπεδο στο να τρέξουν, να μαρκάρουν, να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο, στον εφηδιασμό κτλ. Άρα αυτό είναι το παιχνίδι. Μέσα από τα βασικά που είπαμε προηγουμένως, άμα τα δουλεύουμε καθημερινά και βρούμε και το μοντέλο που θέλουμε να ακολουθήσουμε, θα πάμε κάπου. Μ' αρέσει πολύ η ιδέα του Κλιμακίου. Την έχω ζήσει και εγώ στα νιάτα μου τότε που έπαιζα μπάσκετ και θεωρώ ότι κάνει καλό, αμφίδρομο καλό. Τι θέλω να πω. Το παιδί που θα πάρει μέρος, θα πάει στο Κλιμάκιο για να προπονηθεί με τα παιδιά του αντίστοιχου επίπεδου της περιφέρειάς του, θα δει που βρίσκεται. Θα καταλάβει εάν κάνει να είναι εκεί. Θα γυρίσει πίσω, εάν θεωρήσει ότι θέλει να βελτιωθεί, θα βελτιωθεί. Αυτό θα το δουν τα παιδιά που δεν έχουν κληθεί στο Κλιμάκιο, ότι αυτός εδώ κάτι κάνει, άρα για να το κάνει σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Θα παρασυρθούν δηλαδή όλοι μαζί προς το καλό της Καλαθόσφαιρας. Συμφωνώ. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει και τα παιδιά... Εγώ το πιστεύω αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να σου ξανά είπα το παράδειγμα που έζησα σε ένα παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα. Όταν πήγαμε πριν 2 χρόνια στην Κρήτη, στο παγκόσμιο στην Κρήτη, με τα παιδιά του Λυκείου Κουβίτα, τα πρώτα 2 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, δεν μπορούσαν να... Δηλαδή, μετά από rebound έτρωγαν καλάθι, δηλαδή στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν μπορούσαν να τρέξουν, δεν μπορούσαν να μαρκάρουν. Ενώ και μετά στην πορεία, επειδή ήταν, έπαιξαν αρκετά παιχνίδια τα παιδιά, στην πορεία κατάλαβα ότι πρέπει να τρέξω πιο γρήγορα, πρέπει να παίξω πιο δυνατή άμυνα. Άρα τους βάζεις και αυτούς στη διαδικασία να προσπαθήσουν περισσότερο. Άρα αυτό που είπα πριν με τα κλιμάκια, με τα camps, με ακόμα και camps στο εξωτερικό, αν μπορούμε να στείλουμε κάποια παιδιά. Όπως παλιότερα γινόταν μια επιλογή, 2-3 παιδιά τους στέλναμε στην Ελλάδα, που είναι και κοντά. Δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο να στείλεις 5 παιδιά στην Ελλάδα κάθε χρόνο σε ένα camp που διαλέγεις για να δουν αυτό που λες, να πάρουν εμπειρίες, να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν, ναι, είμαστε καλοί, αλλά έχει πάρα πολύ καλύτερους από εμάς. Και αν το έχουν mentally, αν είναι δυνατή στο μυαλό, να προχωρήσουν και να προσπαθήσουν περισσότερο. Γιατί είναι και πάρα πολύ μεγάλο θέμα το mentality. Πρέπει να είσαι δυνατός και mentally για να μπορείς να προχωρήσεις. Ναι, ναι, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Αυτό, εντάξει, σίγουρα είναι έμφυτο στα παιδιά, στα περισσότερα παιδιά αυτό. Πώς δουλεύεται όμως από έναν προπονητή, πώς μπορεί να το δουλέψει και να το αξιοποιήσει κατάλληλα? Κοίτα, μιλάμε για το intensity, το mentality. Ναι, αυτό είναι, πρέπει οι προπονητές να σπρώχνουν τα παιδιά και σε κάθε προπονήση να τους πιέζεις να δίνουν το 100%. Και αυτό το πράγμα στην πορεία εννοώ μετά από αρκετό καιρό, θα βγαίνει από μόνο του. Δηλαδή, στην αρχή μπορεί εσύ να τους πιέζεις, να τους πρόχνεις να τρέξουν περισσότερο, να πιεστούν περισσότερο στην άμυνα, να κάνουν πιο δυνατά block out, να πηδάνε πιο ψηλά στο rebound κτλ., να διεκδικούν τις μπάλες.
αλλά και μέσα από ενώ και μπορεί να το κάνεις και μέσα από ασκησιολόγιο αυτό το πράγμα. Να τους κάνεις να αποκτήσουν αυτοεπίθεση και να γίνουν πιο δυνατοί και στο μυαλό και, και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις. Αλλά το σημαντικό είναι να τους πιέσεις φυσικά στα επιτρεπτά ωραία και δεν μιλάω για φωνές και καψόνια. Που και αυτά σε κάποια σημεία μπορεί να χρειαστούν, αλλά αν τους βάλεις αυτή τη λογική, στην πορεία θα δεις ότι και στα επόμενα χρόνια, όταν φτάσουν σε άλλο επίπεδο, στο επαγγελματικό επίπεδο, θα συνεχίσουν να δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό συμβαίνει σε αρκετές ομάδες στην Κύπρο. Λούι, από τα παιδιά που έχουν περάσει από τα χέρια σου, για ποια είσαι περήφανος έτσι σήμερα, ότι έχουν καταφέρει κάτι? Εντάξει, είμαι τώρα 20 χρόνια στο χώρο. Αρκετά παιδιά έχουν περάσει και τα λαντούχα. Εντάξει, τώρα μπορώ να σου πω κάποια όνοματα, σίγουρα κάποιους θα ξεχάσω. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο ταλέντο, το οποίο εντάξει, τον είχα κατά διαστήματα, ήταν ο Γιώργος Τρετιάκοφ. Ο Σούνος Αγγελή, που τώρα είναι στον Ίκαρο, ήταν στον Προμηθέα, τώρα είναι στον Ίκαρο. Αν πάμε λίγο πιο παλιά, ο Μιχάλης ο Μύθυλος τώρα αγωνίζεται στη Β' Εθνική στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα είναι Κύπρο γιατί λόγω κορονοϊού, αλλά είναι στην Ελλάδα. Ήταν ο Ρέστης Ανδρέου, που τον είχα στον Αχιλλέα μαζί μου για 1,5 χρόνο. Και κάποια παιδιά που δούλεψε μαζί τους σε εθνικό επίπεδο, όπως ο Τίνκας, ο Ενέας, παιδιά τα οποία έχουν ιδιαίτερο ταλέντο στον μπάσκετ. Αλλά ξεχωρίζω ιδιαίτερα τον Τρεντιάκοφ και τον Γιωργακούδη, που τους είχα περισσότερα χρόνια, για την αφοσίωση που έχουν στο άθλημα. Δηλαδή, είναι τρομερά αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν. Προσπαθούν πάντα για το καλύτερο και δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι να βάζουν 30 πόντους και να είναι οι σούπερ παίχτες, αλλά να βοηθούν την ομάδα τους και κάθε παιχνίδι, κάθε προπόνηση να γίνονται καλύτεροι. Αυτούς ξεχωρίζω, ας πούμε. Λόγω του ότι τους ξέρω κιόλας καλύτερα, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Το λέω αυτό γιατί ξέρω τους παίχτες που έχουν περάσει από τα χέρια σου και άκουσα τα ονόματα που περίμενα. Μιλάω για τον Γιώργο τον Τρετιακόφ, ο οποίος έχει χρηστεί και αρχηγός της Ομόνιας τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 20 χρονών, κάνει φέτος ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα και σε νούμερα, γιατί και πέρσι έκανε καλό πρωτάθλημα, αλλά δεν φαινόταν τόσο σαν νούμερα. Φέτος όμως δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, δείχνει πολύ βελτιωμένος. Σχεδόν κάθε αγωνιστική χρήζεται από την ιστοσελίδα μας το καλύτερος παίκτης νέος, κάτω των 21 ετών. Το δεύτερο κομμάτι αφορά τον Φίλιππο Τίνκα. Ο Φίλιππος Τίνκας, ο οποίος στον Απόλλωνα φέτος δίνει πολλά, και θέλω με αυτή την κουβέντα να φτάσω σε αυτό που έκανε στο χθεσινό παιχνίδι με την ΕΘΑ, που κέρδισε τις δύο τελευταίες βολές και τις έβαλε, που νομίζω ότι είναι, το έγραψα κιόλας, ότι είναι αυτά τα σημεία που χτίζουν χαρακτήρα στους καλαθοσφαιριστές και είναι αυτό που μας έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Συμφωνώ. Για τον Φίλιππο έχω τις καλύτερες εντυπώσεις. Όταν δεν το γνώριζα αρχικά, τον έβλεπα που έπαιζε, τον ήξερα, δεν το γνώριζα όμως σαν χαρακτήρα. Τον γνώρισα στην Εθνική κατά τον 16, πριν από 2 χρόνια στο Σαράγεβο, και μου έκανε τρομερή εντύπωση πόσο mentally δυνατός είναι και πόσο αφιερώνει, πόσες ώρες αφιερώνει για αυτό το πράγμα, για το άθλημα. Ερχόταν, ήταν οι προπονήσεις περισσότερες, ήταν στη Λευκοσία, και θυμάμαι ότι ερχόταν από τους πρώτους από τη Λεμεσό και έφευγε τελευταίος από το γήπεδο. Και αυτό αμέσως σου λέει πολλά για το χαρακτήρα αυτού του μικρού, και βγάζουμε έξω τώρα τα υπόλοιπα που μπορεί να κάνει, το ταλέντο του κτλ. Γιατί είναι ταλαντούχος.
Θεωρώ και εγώ ότι τώρα στον Απόλλωνα είναι ευχή για τον κόστο τον Ταγιανό που τον έχει, τον μικρό. Σίγουρα πήρε τεράστιες εμπειρίες από την Ελλάδα στην ΑΕΚ που πήγε, όπως και ο Γιώργος Τρεδιάκοφ, στον ΑΕΚ που ήταν στον Άρη. Εμείς βοηθήσαμε ως ένα σημείο, Αντώνη. Νομίζω ότι κάποια παιδιά που έχουν τις δυνατότητες να ξεφύγουν από το κυπριακό μοντέλο, χωρίς να απαραίτητα κακό αυτό το πράγμα, να βγουν έξω για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως. Και ο Φίλιππος τα κατάφερε μια χαρά. Τώρα είναι ευκαιρία, είναι και στο στρατό. Το συνδύαζε με τον Απόλλωνα. Από ό,τι ξέρω θα φύγει, θα πάει στην Αμερική. Τα καλύτερα για τον Φίλιππο. Και τα καλύτερα λόγια είναι, και σου είπα, είναι τρομερός χαρακτήρας. Και ας μην ξεχνάμε ότι είχε κερδίσει και τον Ιταλό προπονητή τότε της ΑΕΚ, τον Λούκα Μπάνκι, ο οποίος τον είχε πάρει και σε μια αποστολή της αντρικής ομάδας μαζί του, έτσι, παρά το γεγονός ότι ήταν μόλις 17 χρονών και παρόλα αυτά κέρδισε αυτή την εμπειρία. Δεν θα ξεχάσω, γιατί λέμε για τα υπόλοιπα, ο χαρακτήρα και τα λοιπά, δεν θα ξεχάσω όμως ένα αγώνα που είχαμε πάλι σε σχολικό επίπεδο, πρωτάθλημα στο Παγκύπριο, στη Λεμεζό, γυμνάσια. Ήμουνα στο αθλητικό γυμνάσιο εγώ, στη Λευκοσία, και ο Φίλιππος, δεν θυμάμαι τώρα το σχολείο, αλλά δεν ήταν αθλητικό σχολείο. Μας έβαλαν 63 πόντους και έβαλε τους 62. Και πραγματικά έκανα ό,τι μπορούσα, ας πούμε, αυτή τη μέρα για να το σταματήσω. Ήταν απίστευτος. Είναι τρομερός. Και με την μπάλα, έχει καταπληκτικά skills με την μπάλα. Τώρα έχει φτιάξει και λίγο το σώμα του, γιατί ήταν πολύ αδύνατος προηγουμένως. Και νομίζω είναι το μέλλον μπροστά του αυτού του μικρού. Ωραία, coach, εγώ έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις μου. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσουμε κάτι άλλο. Όχι, όχι. Ελπίζω να τελειώσουμε όλα γρήγορα, Αντώνη μου, και να μπούμε όλοι στην αγαπημένη μας ρουτίνα, που είναι τον μπάσκετ. Γιατί για μας το να είμαστε στο σπίτι και να μην κάνουμε κάτι, όχι ότι δεν κάνουμε, κάνουμε πολλά πράγματα. Ενώ μπορούμε και εμείς να δουλέψουμε για τον μπάσκετ από το σπίτι, να επιμορφωθούμε κι άλλο, να δούμε κάποια πράγματα. Ελπίζω να τελειώσουν όλα γρήγορα, να επανέλθουμε, και περισσότερο για τα παιδιά, όπως είπαμε πριν, γιατί είναι άδικο για αυτούς αυτές τις δύο σεζόν, δύο χρονιά ουσιαστικά θα χαθούν, για αυτόν τον λόγο. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον όσα είπαμε. Εγώ σε ευχαριστώ, Αντώνη μου. Ναι, και όποτε θέλεις, μπορούμε να τα ξαναπούμε. Ήταν λοιπόν η εκπομπή Full Court Cast με τον καλεσμένο μας, τον Λούι τον Σακαλή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, να περνάτε όλοι καλά.